Κόντρα Νιούζ, επιστρέφουμε και αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το πρωί, οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι τους πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή με κεντρικό σύνθημα την εναντίωση στη φήμωση της ανεξάρτητης έρευνας. Λοιπόν, το θέμα αυτό θα το ξεδιπλώσουμε σε πολύ λίγο από τώρα με τον κύριο Θόδωρο Κολυδά, γνωστό σε όλους μετεωρολόγο, τον κύριο Λαγουβάρδο, επίσης μετεωρολόγο, καθώς και την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Μέχρι να πάμε εκεί όμως, μαζί μας έχουμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, και σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο και να ζητήσω ένα σχόλιο από εσάς για το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε και έχει να κάνει με αυτό που είδαμε σήμερα στους δρόμους έξω από την Βουλή. Ναι. Ο κόσμος διαμαρτύρεται για το φορολογικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση επιμένει όμως σε κάτι το οποίο δεν φαίνεται να απαντά στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Κύριε Χαριτό, εγώ επί 37 χρόνια ίσκεσα την ιατρική. Ήμουν πανεπιστημιακός καθηγητής, είχα δικαίωμα ιατρείου. Από προσωπική μου πεποίθηση για το λειτουργήμα της ιατρικής δεν ίσκυσα ποτέ ιδιωτικό επάγγελμα. Ασχολούμουν με τους φοιτητές μου, τα μαθήματα στους ειδικευόμενους και τους ασθενείς μου. Άρα, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, ανήκουμε στη μεγάλη εκείνη κατηγορία που μας φορολογείται και το τελευταίο ευρώ. Εγώ έχοντας μισθό από το δημόσιο, εσείς από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα συναισθηματικά και πολιτικά επί της αρχής εγώ είμαι υπέρ του νομοσχεδίου. Η μακρά όμως κοινοβουλευτική μου εμπειρία λέει ότι όταν ένα νομοσχέδιο, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι οριζόντιο το νομοσχέδιο, δεν μπορεί παρά να έχει μέσα του και νησίδες αδικίας. Κάποιες από αυτές τις νησίδες κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αλλά και στην Επιτροπή, όπως ξέρετε, τις διόρθωσε το Υπουργείο. Κάποιες δεν έχουν διορθωθεί. Πριν από λίγες μέρες, εδώ σε αυτό το κανάλι, άκουσα τον κύριο Νίκο Κωνσταντουλάκη, τον Υπουργό Οικονομικών του κυρίου Σιμίτη και τον αρχιτέκτονα του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Τι είπε? Εντάξει, μας καταχέριασε πολιτικά, γιατί δεν το είχαμε πει προεκλογικά. Προεκλογικά είχαμε πει όμως ότι θα πάρουμε μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Κλείνω την παρένθεση. Είπε κάτι το οποίο δεν το είχα ξανακούσει. Είπε ότι κατά την περίοδο της κρίσεως, της υγειονομικής κρίσεως, που ξοδεύτηκαν από την κυβέρνηση 50 δισεκατομμύρια, όπως ξέρετε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έπαιρναν χρήματα αντίστοιχα της φορολογικής του δήλωσης. Και τι απεκάλυψε ο κύριος Κωνσταντουλάκης? Ότι 105.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, που κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να διαμαρτυρόταν σήμερα στο Σύνταγμα, είχαν κάνει συμπληρωματική φορολογική δήλωση προς τα πάνω, προκειμένου να πάρουν περισσότερα λεφτά. Αυτό δεν απαντά όμως στην ουσία του ερωτήματος. Όχι, απαντά και στην ουσία του ερωτήματος, γιατί ακούω φωνές ότι όλοι καταστρέφονται. Είμαι γιατρός, όπως σας είπα. Μπορεί να μην ίσκυσα επάγγελμα. Ξέρω τον επαγγελματικό μου κλάδο. Το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Θες, και το θες απευθύνεται στην κυβέρνηση, να βάλεις ένα τέλος στη φοροδιαφυγή, ή αν όχι ένα τέλος, να έχεις μια ουσιαστική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, να την περιορίσεις στο βαθμό που μπορείς, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν ξέρω μέρος που να μην υπάρχει στο φοροδιαφυγή. Στο 100% όχι. Αλλά από εκεί και πέρα, θες να φτάσεις εκεί ή θες απλά να πιάσεις ένα στόχο που λέγεται 600 εκατομμύρια και είμαστε OK με αυτό? Αυτό όχι, δεν νομίζω ότι θα είναι μόνο τα 600 εκατομμύρια, τα οποία ούτως ή άλλως τα 350 θα γυρίσουν πίσω. Με τα δώρα που δίνουμε τα Χριστούγεννα. Από τα 650, τα 350 γυρνάνε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και αυτό εγώ ως λαϊκός δεξιός δεν μπορώ παρά να το στηρίξω. Ότι υπάρχουν νησίδες μεγάλες φοροδιαφυγής, επίσης λόγω του ότι είμαι παραδοσιακός δεξιός, λέω ότι και αυτές πρέπει να χτυπηθούν. Και με το νομοσχέδιο αυτό ενδεχομένως να μην χτυπιόνται.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αντιπαράθεση της κυβέρνησης που έχει να κάνει με το θέμα που είδαμε πριν, δηλαδή με την υπαγωγή του Εθνικού Αστεροσκοπίου καθώς επίσης και της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην πολιτική προστασία και όλο αυτό μετά από μια κουβέντα που ξεκίνησε στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές και τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που μας πέρασε. Πάμε να συνδεθούμε με τον βλέπουμε, τον κύριο Θοδωρό Κολυδά, τον μετεωρολόγο. Βλέπουμε τον κύριο Λαγουβάρδο επίσης μαζί μας. Καλησπερίζω και εσάς και την Μαρία Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Πάμε να ξεκινήσω με τον κύριο Κολυδά, θα μου επιτρέψετε. Κύριε Κολυδά, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εσείς είχατε σήμερα... Και σε εσάς και στους αγαπητούς συναδέλφους, όπως επίσης και στο συμπατριώτη κύριο Κακλαμάνη που είναι στο στούντιο. Μου το είπε ήδη πριν ξεκινήσουμε τον την εκπομπή. Τον έχω ήδη ενημερώσει τον κύριο Χαρίτο Θοδωρή μου. Πολύ λοιπόν, καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με εσάς και να το βάλουμε λίγο στις ράγες το πράγμα. Εσείς ήσασταν σήμερα και στην Επιτροπή της Βουλής που συζητούσε το συγκεκριμένο ζήτημα, όπου είσαστε όπως και οι περισσότεροι συναδελφοί σας απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο με αστερίσκους, έτσι. Να δούμε το γιατί είστε απέναντι, πού είστε απέναντι και τι θα ήταν το αποδεκτό σε όλο αυτό. Κοιτάξτε που έχει να δείτε. Η θέση της ΕΜΗ δεν είναι ακριβώς απέναντι, δεν είναι σωστή τοποθέτηση. Ακούστε να σας πω όμως δύο λόγια γενικότερα για τη θέση της ΕΜΗ αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη κοινωνία. Η ΕΜΗ μεταξύ πολλών δραστηριοτήτων έχει σαν υποχρέωση καταρχάς να προειδοποιεί για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι ένα μόνο σκέλος. Όμως επίσης υπάρχει και σε επιχειρησιακό μέρος μια μεγάλη υποχρέωση προς την ναυτιλία, καταρχάς για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, η σύμβαση γνωστή Σόλας, όπως επίσης και σε άλλους τομείς, τη γεωργία και σε πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Αυτή τη στιγμή τώρα βέβαιως προέχει το εξής. Προέχει δηλαδή το κομμάτι της προστασίας του πολίτη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το οποίο αν βαδίσουμε παλιά στην ιστορία θα δούμε ότι και ο Βενιζέλος κάτω από μια πίεση που υπήρχε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και από τη χρηματοδότηση που είχε για την αεροναυτιλία, τι έκανε. Διαχώρισε τότε πριν από 100 περίπου χρόνια την ΕΜΗ, διαχώρισε το κομμάτι της μετεωρολογίας από το αστεροσκοπείο, έφτιαξε την ΕΜΗ για να δράσει η ΕΜΗ επιχειρησιακά και μόνο στους τομείς που τον ενδιέφεραν. Και αυτός ο τομέας ήταν κυρίως της αεροναυτιλίας. Μην ξεχνάτε ότι ο Βενιζέλος το 1910 πέταξε μαζί με τον Αργυρόπουλο, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στον κόσμο που πέταξε με αεροπλάνο και διακινδύνευσε εκείνη την εποχή στο Ρουφ και πέταξε γιατί ήταν λάτρης της αεροπορίας. Με τα στοιχεία που είχε λοιπόν και τα διεθνή στοιχεία με την έντονη χρηματοδότηση που υπήρχε στο κομμάτι της αεροναυτιλίας, ο Βενιζέλος έκανε αυτή την επιλογή. Σήμερα πρέπει να πω ότι πέραν των υπολείπων αναγκών που υπάρχουν στην κοινωνία, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευθύνει την προστασία των πολιτών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, χρηματοδοτεί πάρα πολύ αυτές τις δραστηριότητες και έχουμε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο ένα αποκούμπι, ένα μεγάλα προγράμματα ευρωπαϊκά, όπως έχουμε και τώρα το ΑΕΓΙΣ, το οποίο καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν οι συνθήκες στο κομμάτι της ΕΜΗ να στραφεί επιχειρησιακά, λέω τώρα μόνο, στο κομμάτι της προστασίας του πολίτη είναι μία από τις δραστηριότητες που έχει. Mm-hmm. Βεβαίως εκεί μετά τώρα αρχίζουν και ξεδιπλώνονται κάποια προβλήματα. Πιστεύω ότι αντίστοιχα υπάρχουν όπως η ΕΜΗ αυτή τη στιγμή. Μου επιτρέπετε, στην απόλυτη συστράτευση όμως... Εσείς διαφωνείτε, έτσι, καλά το έχω καταλάβει. Όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ εκθέτω τα πράγματα όπως είναι, θα σας πω. Γιατί και γι' αυτό κλήθηκα και τουλάχιστον από ό,τι βγαίνει από την συζήτηση στη Βουλή και έγινε χθες, εγώ εξέθεσα τα γεγονότα και είπα καταρχάς ότι ένα μεγάλο κομμάτι για την προστασία της αεροπλοείας και των έγκυρων προγνώσεων η ΕΜΗ έχει αυτή τη στιγμή μία χρηματοδότηση μπορεί να, το κράτος γενικά, όχι εμείς, μπορεί ας πούμε να βγάλει περίπου γύρω στα 12 εκατομμύρια
περίπου το μισό προϋπολογισμό της. Νομίζω την ίδια αγωνία έχουν και οι ερευνητές που πλέον τις χρηματοδοτήσεις τους τις αντλούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τα ερευνητικά προγράμματα και ανησυχούν μην χαθεί αυτό το έσοδο. Δηλαδή σε μεγάλη βάση νομίζω ότι είναι πρώτα προέχει η οικονομική αυτοτέλεια όλων των οργανισμών, είτε είναι ας πούμε θα λέγαμε πιο κοντά στο δημόσιο, δηλαδή όπως είναι η ΕΜΗ, είτε στο ερευνητικό τομέα όπως είναι τα πανεπιστήμια ή τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Πιο ειδικοί βεβαίως είναι οι συνάδελφοι να μιλήσουν. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Επειδή τεθήκανε στη Βουλή και πρέπει να ξεδιαλύνει, δεν μπορείς βεβαίως να το πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αλλά όσο πιο σύντομα μπορούμε να το πούμε. Ναι, ό,τι μπορώ να πω. Ναι, ότι τεθήκανε, στο πούμε, επειδή τέθηκε ένα θέμα τώρα, από έναν από τους συλλόγους, έναν από τους δύο συλλόγους που υπάρχουν στην ΕΜΗ, κλήθηκε. Όπου εκεί έθεσε ο ίδιος ο σύλλογος ότι υπάρχει πρόβλημα στην αεροναυτιλία. Κατά την άποψή μου, θα έλεγα συντηρητικά να το πω, ήταν μια κινδυνολογική άποψη. Διότι, και το ξεκαθάρισε μετά και ο Πρωθυπουργός, αυτό υπόθηκε γιατί. Επειδή το προσωπικό το οποίο θα συντηρήσει τους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι και πολιτικό και στρατιωτικό. Ετέθη λοιπόν το ερώτημα ότι αν φύγει το στρατιωτικό προσωπικό, ότι υπάρχει έλλειμμα στην συντήρηση των μετεωρολογικών σταθμών. Αυτό είναι απολύτως λάθος, διότι ο ίδιος ο Υπουργός έχει ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον το φαίνεται το νομοσχέδιο, ότι αφού θα φύγετε και θα πάτε όλοι εκεί, όλη η μετεωρολογική υπηρεσία. Βεβαίως τώρα εδώ υπάρχει και ένας, ας πούμε, μια αντίθετη θέση. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή ένας αντίλογος πράγματι, γιατί έθεσε ότι το θέμα, το έθεσε και ο κύριος διοικητής, και από ό,τι έχω γράψει εδώ πέρα συμπληρωματικά, όντως έτσι ισχύει, το 80% είναι στρατιωτικό το προσωπικό και 20% είναι πολιτικό. Αυτό βέβαια προέκυψε μετά από σειρά ετών όπου οι τοποθετήσεις. Και ολοκληρώστε για να πάω και στον κύριο Λαγουβάρδο. Ναι, του πολιτικού προσωπικού, οι τοποθετήσεις του πολιτικού προσωπικού δεν γινόντουσαν καθόλου τα τελευταία 20 χρόνια. Από την Ολυμπιάδα έχουν γίνει προσλήψεις. Οπότε αυτό έχει σε αποτέλεσμα και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το πολιτικό προσωπικό και δημιουργεί αυτή τη μεγάλη διαφορά. Εκείνο που πρέπει όμως να πω είναι ότι το στρατιωτικό προσωπικό, εφόσον για κάποιο χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσει να υπηρετεί στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό το οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που πιστοποιούν τα μετεωρολογικά όργανα, οι ίδιοι άνθρωποι θα τα πιστοποιούν και μετά. Μάλιστα. Και για όσο κρίνει μετά η στρατιωτική ηγεσία. Να δώσουμε λοιπόν το χρόνο στους υπολείπους συναδέλφους και αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα, και έχω αρκετά να σας πω. Λοιπόν, να δούμε το χρόνο που έχει μείνει. Πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο. Κύριε Λαγουβάρδε, κάτω από έναν φορέα, τι σημαίνει αυτό για το Εθνικό Αστεροσκοπείο? Για μας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για την πρόσκληση. Καταρχάς, για μας είναι εξαιρετικά προβληματική η λύση η οποία προτείνεται. Mm-hmm. Να πούμε ότι το αστροσκοπείο διαθέτει και υποδομές, κυρίως μετεωρολογικούς σταθμούς και δορυφορικά προϊόντα, καθώς και εξειδικευμένες προγνώσεις, οι οποίες μπορούν να συνδράμουν το έργο της πολιτικής προστασίας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά αυτό όμως μπορεί να γίνει με πολύ πιο απλό τρόπο, δηλαδή μέσω μνημονίων συνεργασίας, να παρέχονται αυτές τις πληροφορίες στην πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Να προκρίνεται μια λύση, η οποία μεταφέρει ολόκληρο το αστροσκοπείο, το οποίο κατά το υπόλοιπο 90% εκτός των δραστηριοτήτων μας δεν έχει σχέση με την πολιτική προστασία, θα του δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Είναι μια αναστάτωση που δημιουργεί προβλήματα στη ροή χρηματοδότησης, στην ροή χρηματοδότησης η οποία δεν πηγαίνει στις τσέπες μας, αλλά πηγαίνει στους νέους επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν μαζί μας και είναι πάνω από 250 συνολικά στο αστροσκοπείο. Και παιδιά που θα είχαν φύγει στο εξωτερικό αν δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες να μείνουν και να δουλέψουν μαζί μας και να παρέχουν και να παράγουμε αυτές τις υπηρεσίες που ζητούνται. Μας θα δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση χωρίς να λύσει και το πρόβλημα το οποίο θέλουν να λύσουν. Αν θέλουν και το κατανοώ αυτό, τη δικιά μας και τη δική μας συμβολή μαζί με τους συναδέλφους της Υπουργικής Υπηρεσίας, το θέμα της πολιτικής προστασίας μπορεί να γίνει με πολύ πιο απλούς τρόπους, πολύ πιο γρήγορους. Και αυτό θα έχει ξεκινήσει να γίνεται ήδη. Δεν έχει καμία σχετική συνεννόηση στο θέμα το τεχνικό, δηλαδή τι μπορούμε να δώσουμε και πώς μπορούμε να το δώσουμε. Μάθαμε πριν από 10 ημέρες ότι υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο, με 12-13 γραμμές σε ένα άρθρο μεταφέρεται το αστροσκοπείο για να βοηθήσει, σύμφωνα με ό,τι δηλώθηκε, την πολιτική προστασία. Εν κατακλείδη, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την πολιτική προστασία. Υπάρχουν πολύ πιο απλοί τρόποι να δημιουργείται αυτή η τεράστια αναστάτωση που τελικά δεν θα δημιουργήσει, δεν θα δώσει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Προς τι σκέψη αυτή και η υλοποίηση αυτής της σκέψης για την ενοποίηση κάτω από ένα φορέα, μπορείτε να το εκτιμήσετε, να το εικάσετε? Το βλέπω θετικά, ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες απόψεις και υπηρεσίες και προϊόντα και γνώμες για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εδώ να σημειώσω βέβαια ότι δεν υπάρχει καμία ανοίξη για τις δασικές πυρκαγιές όλη αυτή την ιστορία, που επίσης εξάρτηται πάρα πολύ από τον καιρό. Για κάποιο λόγο αυτό δεν αναφέρεται καθόλου. Κλείνω την παρένθεση. Την κατανοώ λοιπόν αυτή την ανάγκη, αλλά την άλλη, αν ήθελε να γίνει ουσιαστικά, θα ξεκινήσει ήδη κουβέντες μήνες τώρα και χρόνια που έχουμε ζητήσει να έχουμε αυτή τη συνεργασία. Είχαμε φτάσει σχεδόν να υπογράψουμε μνημόνιο συνεργασίας το 2022 και τότε σταμάτησε από πλευρά του τότε Υπουργείου, που είναι και τώρα Πολιτικής Προστασίας. Επομένως, προσπαθούμε σε ένα στερεοσκοπείο και χρόνια τώρα να χτίσουμε διάβλους επικοινωνίας και συνεργασίας, που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο κρίνεται αυτή τη στιγμή δεν θα είναι αποδοτικός. Δεν θα δώσει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει η πολιτική ηγεσία να δώσει, και επίσης θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία και των σχετικών με την πολιτική προστασία δραστηριοτήτων του αστεροσκοπείου, αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουν καμία σχέση με την πολιτική προστασία. Πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτο. Καλησπέρα και στους αγαπητούς συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι η παγωγή, όπως θέλει η κυβέρνηση, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτό καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, ούτε επιστημονική ούτε διοικητική, και φαίνεται και από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Και από την άλλη πλευρά είναι μια διεθνής πρωτοτυπία, διότι σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν υπάρχει αστεροσκοπείο κάτω από ένα επιχειρησιακό υπουργείο. Αυτή τη στιγμή τίθεται σε κίνδυνο ο ερευνητικός και ακαδημαϊκός χαρακτήρας ενός ερευνητικού κέντρου του αρχαιότερου, έχει μια ιστορία 180 χρόνια το αστεροσκοπείο, και πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε την επιμονή της κυβέρνησης από τη στιγμή που, όπως είπε και ο κύριος Λαγουβάρδος, μόνο το 10-15% των δραστηριοτήτων του αστεροσκοπείου σχετίζεται με τα θέματα της πολιτικής προστασίας. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες, όλες οι εθνικές ερευνητικές υποδομές δεν έχουν καμία σχέση. Τι σχέση έχουν τα τηλεσκόπια με το συγκεκριμένο Υπουργείο? Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα σε ένας ερευνητικός φορέας κάτω από ένα επιχειρησιακό Υπουργείο? Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα ανέφερε και ο κύριος Λαγουβάρδος, και ειδικότερα για τα έργα τα οποία εκπονούνται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, και αυτά που τρέχουν τώρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε οι ερευνητές, αλλά και για τα καινούργια. Εμείς έχουμε προτείνει ότι μέσω των συνεργειών και του συντονισμού των αρμόδιων φορέων θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα πραγματικά και το αστεροσκοπείο και άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα να προσφέρουν στην πολιτική προστασία, γιατί μέλος της κοινωνίας είμαστε και εμείς οι ερευνητές και έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Να πω ότι αντίστοιχο παράδειγμα, μιλήσαμε για δικτύωση, μιλήσαμε για προγραμματικές συμφωνίες, για μνημόνια συνεργασίας, τα οποία μπορούν να δώσουν την ευκαιρία στο αστεροσκοπείο, όπως και σε άλλα ερευνητικά κέντρα, να βοηθήσουν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Έχουμε το παράδειγμα του ΟΑΣΠ. Και να κλείσουμε με αυτό. Όταν φτιάχτηκε ο ΟΑΣΠ, υπήρχε η αναγκαιότητα για το θέμα των σεισμών. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας να πάρει το γεωλογικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ή το γεωλογικό του ΕΚΠΑ ή τους σεισμολόγους από άλλα ερευνητικά κέντρα και να τους βάλει σε ένα επιχειρησιακό υπουργείο, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Έχουμε προτείνει λύσεις, δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε και πολύ φοβόμαστε ότι αυτό και δεν θα βοηθήσει και θα οδηγήσει και στη διάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο ξαναλέω ότι έχει 180 χρόνια ιστορίας στην επιστήμη και την κοινωνία. Και να κλείσω με ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μία συνάντηση στην Ελλάδα της Google, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρωθυπουργός. Η Google ανακοίνωσε ότι θα έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να κάνει πρόγνωση σε 7 μέρες πριν δοθεί πριν για καιρικά φαινόμενα. Τι θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό υπουργείο, τι θα πρέπει να κάνει οποιοδήποτε υπουργός προείσταται της πολιτικής προστασίας, να έρθει σε μια συνεννόηση με την Google ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για να πραγματικά αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Δεν σκέφτεται κανένας ότι θα πάρει την Google να τη βάλει κάτω από ένα υπουργείο. Συνεπώς αυτά δεν λειτουργούν. Πραγματικά ελπίζουμε έστω και την τελευταία στιγμή να επικρατήσει η λογική και να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο και να προχωρήσουμε σε άλλες λύσεις συνεργασίας και συντονισμού που θα βοηθήσουν πραγματικά λοιπόν, την κοινωνία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κολυδά. Θέλω να μου επιτρέψετε 2 λεπτά. Δεν έχουμε χρόνο, έχουμε ξεφύγει εντελώς από το χρόνο. Ήδη έχουμε αρχίσει να πετάμε θέματα από την ουρά του δελτίου. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κολυδά, τον κύριο Λαγουμπάρδο και την κυρία Κωνσταντοπούλου και να έρθω στον κύριο Κακλαμάνη. Τι καταλάβατε εσείς? Εγώ κατάλαβα ότι ο καυγάς γίνεται από το φόβο μήπως χάσουν την οικονομική τους αυτοτέλεια. Όχι τίποτα άλλο. Διότι άκουσα όλους να λένε ότι είναι υπέρ του ενιαίου φορέα. Δεν αντελήφθηκα γιατί αυτός ο ενιαίος φορέας δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και να είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Θυμάμαι το καλοκαίρι τις φωτιές, θυμάμαι και τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στην Θεσσαλία και στο πότε δόθηκε η πρόγνωση, τι προβλέπαμε για ποιες περιοχές κτλ. Και αν ήταν έτοιμος ο μηχανισμός με βάση αυτά που είχαμε προβλέψει. Μάλιστα. Και θυμάμαι το αστεροσκοπείο τι έλεγε εκείνη την περίοδο. Και ρωτώ εγώ σήμερα, είναι δυνατόν επιστημονικοί φορείς που με τη δημοσιοποίηση των δεδομένων τους έχουν φέρει στην επιφάνεια ελλείψεις από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού. Να τους παίρνεις και να τους βάζεις ελεγχόμενους, να χάνουν την ανεξαρτησία τους. Γιατί, πού θα είναι ελεγχόμενοι? Και τώρα έχουν εποπτεύον υπουργείο. Μα θα είναι υπό την πολιτική προστασία πλέον. Έτσι, και λοιπόν, θα υπαχθούν εκεί. Γιατί θα πρέπει οποιαδήποτε ανακοίνωση η οποία θα βγαίνει από την πολιτική προστασία. Μου λέτε ότι το διοικητικό συμβούλιο του οργάνου του, του νέου οργάνου του, θα είναι ένα φερέφωνο τη εκάστοτε κυβέρνηση. Εάν στην Ελλάδα του 2023 φτιάχνουμε νόμους για να πετύχουμε τέτοια πράγματα, τότε να κλαίμε τη μοίρα μας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Βεβαίως αναγνωρίζω ένα πράγμα στις αιτιάσεις των ανθρώπων του αστεροσκοπείου. Το αστεροσκοπείο πράγματι έχει μια εμβληματική ιστορία. Πράγματι κάνει έρευνα. Πράγματι δεν πρέπει να σταματήσουν τα λεφτά της έρευνας που και τώρα φίλοι μου που είναι μες στο αστεροσκοπείο δεν είναι και τόσα πολλά. Αντίθετα, ο κ. Κολυδάς άκουσε και είπε για το πρόγραμμα Αιγής. Το πρόγραμμα Αιγής όμως είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής. Το 1,4 δις δεν είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm. Από αυτό λοιπόν το πρόγραμμα λεφτά θα παίρνουν. Πρέπει να διασφαλιστεί όμως, και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας, η αυτοτέλεια στην έρευνα και στην έκφραση την επιστημονική. Την ελευθερία στην επιστημονική έκφραση. Εγώ έχω πάρει υπόμνημα, γιατί έχω, όπως σας είπα, φίλους μου έχουν στείλει non-paper και έχω ενημερωθεί και έχω δεσμευθεί ότι θα μιλήσω με τον κύριο Κική για την Πέμπτη ή την Παρασκευή το πρωί για αυτά, αλλά όχι όμως να φέρνουμε την καταστροφή. Έτσι, όχι να φέρνουμε την καταστροφή. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Κακλαμάνη. Και έτσι εγώ, κι αλλιώς, χάρηκα που τα πρωτοείπαμε, θα τα ξαναπούμε. Είχα κανένα 2 ερωτήσεις ακόμα, αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει. Για την επόμενη συνάντησή μας. Λοιπόν.